Είχαμε σήμερα και έχουμε ακόμα την ύψιστη χαρά και ευλογία από τον Θεό μας, τον Θεούλη μας, να φιλοξενούμε όχι στο ναό μας μόνο, αλλά και στην καρδιά μας και στην ψυχή μας, γιατί είναι η καρδιά μας και η ψυχή μας, ο Παπαδημήτρης μας, ο οποίος έφυγε κάτι ιατρικά απλά πράγματα και τον παρακαλέσαμε να έρθει μέχρι εδώ και να ευλογήσει και να αγιάσει όλους σας. Ο Παπαδημήτρης είναι ένας εφημέριος, ένα μικρό χωριό κι αυτός. Τώρα μικρό χωριό το δικό του με 200-300 κατοίκους, τι μικρό. Τέτοια μικρά ούτε τα μισά δεν έχει η Μητροπολή μας χωριά. Είναι στον Τρίγωνα, στο θρυλικό Τρίγωνα, κοντά στο Κλωμάρι, που εκεί έζησε ο θρύλος της Εκκλησίας μας, ο Παπαφώτης. Έχετε ακούσει, έχω πει, αγαπάω, λατρεύω. Έχουμε και την ευλογία εδώ να έχουμε τη ζώνη του με την οποία λειτουργούσε. Είχε την ευλογία αυτό το χωριό να έρθει εδώ και να λειτουργήσει εδώ και να είναι μαθητής του πνευματικό του παιδί, ο προκάτοχός μου, ο κανονικός προκάτοχός μου, ο Ινδιάνος ήταν ο πατριάρχος μας, ο κανονικός προκάτοχος όμως αυτής της ενορίας ήταν ο Παπαφίλιππος. Ο Παπαφίλιππος είναι από ένα χωριό που είναι 3 λεπτά με το αυτοκίνητο από το Πλωμάρι της Λέσβου. Και ήταν πνευματικό παιδί και αυτός του Παπαφώτη. Γι' αυτό και είχαν την ίδια τρέλα. Μία από τις τρέλες του Παπαφώτη ήταν να κυκλοφορεί ξυπόλυτος. Ξυπόλυτος κυκλοφορούσε και ο Παπαφίλιππος. Και μάλιστα θα το πω, δεν το έχω ξαναπεί, είναι ένα γεγονός μικρό αλλά σημαντικό. Τι σημαίνει να κυκλοφορείς ξυπόλυτος? Να θυσιάζεις κάτι από τις απολαύσεις, να πονάς από το κρύο και να τα, τα δίνεις αυτά προς δόξαν Θεού. Είχε έρθει ο Πατριάρχης επί προηγούμενου δεσπότη του Νικόδημου και τον περιμένανε να έρθει και λέει ο δεσπότης, που ήταν και αυτός πατριώτης του Παπαφίλιππου και του Παπαφώτη και του Παπαδημήτρη, του λέει: Παπαφίλιππε, σε παρακαλώ, μη μας κάνεις ρεζίλη και είσαι ξυπόλυτος και νομίζεις εδώ ο Πατριάρχης και η Συνοδεία του ότι δεν έχεις να φορέσεις και σε έχουμε έτσι. Εντάξει, δεσπότη μου, τι θέλεις? Θέλω όταν θα έρθεις το πρωί εδώ να έρθεις να μου δείξεις τα παπούτσια και τις κάλτσες. Εντάξει, α, εγώ έχω πάσει χαρούμενος, κάτι δειχνεί, του δείχνει, του λέει: κοίτα, ωραία παπούτσια καινούργια και ωραίες κάλτσες καινούργιες. Εντάξει, εντάξει παιδί μου, πήγαινε. Μένετε όλοι τον Πατριάρχη. Πάει, βγαίνουν φωτογραφίες, τις βλέπει ο δεσπότης, τι να δει, ξυπόλυτος ο Παπαφίλιππος. Του λέει: παιδί μου, σε παρακαλώ, δεν σου είπα. Ναι, δεσπότη μου, και ό,τι μου είπες το έκανα. Τι σου είπα, παιδί μου? Να έρθω και να σου δείξω τα παπούτσια και τις κάλτσες. Και μετά, μετά βρήκα ένα καλάθι και τα ρίξα. Ήταν πάλι ξυπόλυτος. Γι' αυτό και όλοι οι παλιότεροι και η γειτονιά και τα διπλανά χωριά. Έτσι κυκλοφορούσε και ο Παπαφώτης. Χειμώνα καλοκαίρι. Είτε είχε ζέστη είτε είχε κρύο, έτσι ήταν. Και μάλιστα είχε τόση αγιότητα που έκανε τα τρελούτσικα για να την κρύβει την αγιότητα. Στην εκκλησία μας τι ταπείνωση πρέπει να έχεις. Να μη σε νοιάζει τι θα πούν, να μη σε νοιάζει πώς θα σε σχολιάσουν, αλλά να αφιερώνεσαι στο Θεό χωρίς κανέναν εγωισμό. Πόσο αυτός ο εγωισμός μας χαλάει όλους, πόσο μας χαλάει και πόσο μας μακραίνει από το Θεό και από τους συνανθρώπους μας. Ο εγωισμός γίνεται υποκρισία. Γιατί γίνεται υποκρισία? Είναι να δείξω ότι είμαι καλός, να δείξω παραπάνω από ότι είμαι. Δεν κάνω τίποτα για να είμαι κάτι. Όχι.
Κάνω όμως να κρύβω τα λάθη μου, να κρύβω τις αδυναμίες μου και να φαίνομαι και να εμφανίζομαι ωραίος Άγιος αυτός. Και μέσα του είναι κάτι σαν διάβολος. Οι Άγιοι όμως κάναν το αντίθετο. Κρύβαν τις αρετές, κρύβαν τις αγιοσύνες και μόνον ότι εμφάνισε ο Θεός. Χωρίς ο ίδιος να ξέρει ότι κάνει αυτό το θαύμα, κάνει εκείνο το θαύμα, κάνει το ένα θαύμα, κάνει το άλλο θαύμα. Μου έλεγε και τώρα ο Παπαδημήτρη, ετοιμάσου. Δεν μπορεί ο καημένος που είναι στρατιώτης. Μου έλεγε μία κυρία στα Πάμφυλλα που ήταν στο τέλος εκεί που είχε μείνει ο Πρωτοφώτης. Μου έλεγε μία κυρία την τελευταία φορά που είχα πάει, με είδε που πήγα να προστιμήσω τον ναό της Αγίας Βαρβάρας και με φωνάζει, «Παπα Χρήστο, έλα σου κεράσω καφέ». Όταν παντρεύτηκα, λέει, στο γάμο της, πήγε ο Παπαφώτης, αλλά καθυστερημένα. Είχαν αρχίσει. Είχε άλλους 3-4 ιερείς. Και μόλις πάει, δίνεται αυτός αρχιμανδρίτης πρώτος, μπαίνει στη μέση των ιερέων, ξανά ευλογητός ο Θεός. Τσατίστηκα και οι παπάδες, τσατίστηκα και εγώ, λέει. Τι θα πάω να πει τώρα, θεία μου παπάδες, φίλοι μου είναι, τι τους κάνει έτσι. Και λέει, τα λέω για σένα, συγγνώμη για τη φράση, έτσι την είπε όμως, τα λέω για σένα μωρή γαϊδάρα, να τα ακούσεις. Τίποτα δεν άκουσες μέχρι τώρα. Εγώ, λέει, έσκαγα από μέσα μου να τον άπασα από τα γέλια ήθελα. Τι βλέπω, λέει, μπροστά μου. Τον Παπαφώτη να σηκώνεται αυτό. Εδώ. Δεν έχασα από εκείνη τη στιγμή μέχρι το τέλος της ακολουθίας που λέει λέξη. Και όταν τελείωσε η ακολουθία, τη ρωτάει. Είδες τι ωραία λόγια έχει ο γάμος. Οι Άγιοι ό,τι θέλουν κάνουν. Ή μάλλον ό,τι τους ευλογεί ο Θεός να κάνει. Έλα. Ρε, μα πάρα πει να κάνεις το πες. Τα πες τόσο όμορφες. Τι να πω. Κάτσε εδώ μη φεύγεις. Τα λόγια τα δικά μου αγαπητοί μου είναι φτωχά μπροστά στον Παπα Χρήστο. Και όσο ξέρετε τα λέει πιο όμορφα, ίσως ακόμα εγώ δεν έμαθα. Θα μάθω όμως, γιατί λέει το κατσικάκι, λέει από εκεί που θα πηδήσει η κατσίκα, πηδάει και το κατσικάκι. Και εγώ τώρα προσπαθώ να πάρω κάποια πράγματα, μα από τον Παπα Χρήστο, μα από τους όποιον άλλον που μου αρέσει. Εκείνο μόνο που θα ήθελα να σας μεταφέρω έτσι στην αγάπη σας, είναι ή στη Σαρακίνα λειτουργήσα, ή στο χωριό μου στον Τρίγωνα, νομίζω ότι ήταν το ίδιο. Όλα με μεταφέραν πάλι εκεί, στη Λέσβο. Τι, ο Άγιος Ραφαήλ, ψάλατε το πολιτικό του. Εδώ που βλέπω το πόσο αγαπάτε το μακαριστό, τον πατέρα Φώτιο. Και Φίλιππο. Τον Παπαφίλιππο που είχατε εδώ τόσα χρόνια σαν εφημέριο, το οποίο ερχόταν πάντα στις 6 Σεπτεμβρίου σε μια έτσι εκκλησιαστική εκδήλωση που έκανα στο ναό. Και όταν έψαμε το Θεοτό και Παρθέρι που ήταν και βρωτόφωνος, πραγματικά μπροστά μου δεν μπορούσα εγώ να τον πιάσω σε τίποτα. Όλα λοιπόν αυτά με ξαναμεταφέραν στην όμορφη και αγκυρωτόκο Λέσβο. Αλλά ζηλεύω για κάτι και αυτό ξέρετε ποιο είναι, η όμορφη σας παρέα που κάτω από την αγκαλιά του ο Παπαχρίστος σας μαζώνει όλους εδώ στην όμορφη τη Σαρακίνα και όλοι μαζί προσπαθείτε να ανταμώσετε τον Θεό. Γιατί στη Θεία Λειτουργία τι γίνεται, αγαπητοί μου, κατεβαίνει ο Χριστός πάνω στην Αγία Τράπεζα και έρχεται κοντά μας και μας χαϊδεύει και μας σκεπάζει και μας ελεεί και μας δίνει δύναμη να συνεχίζουμε στα δύσκολα μας προβλήματα. Επίσης ακούσαμε μια όμορφη παραβολή σήμερα, το άφρονα πλούσιο. Τι μας διδάσκει,
φεύγοντας από εδώ πρέπει να πάρουμε κάποια διδάγματα. Όχι γιατί ήρθε ο Παπαδημήτρης από τη Μυτιλίνη ή γιατί μας μίλησε ο Παπαχρήστος ή γιατί είπαμε όλα αυτά που λέμε τώρα. Πρέπει να πάρουμε κάποιο δίδαγμα. Τι μας δίδαξε η σημερινή παραβολή? Να μην έχουμε την αγάπη που λέγεται πλέον εξή. Τι έκανε ο άφρορος πλούσιος? Μάζευε. Δεν τον φτάναν οι αποθήκες που είχε, τις χάλασε. Έχτισε άλλες, τα έβαλε όλα μέσα και λέει τώρα ψυχούλα μου, φάει πίε και φρένω. Που να σκεφτεί όμως ότι το τελευταίο λόγο τον έχει ο Θεός. Μα Θεέ μου, εγώ ετοιμάστηκα να κάτσω να εφρονθώ. Δεν έχει καμιά σχέση με αυτά που εσύ ετοιμάστηκες. Τώρα θα ανεβεί η ψυχή σου στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και εκείνος θα σε κρίνει και όλα αυτά θα τα αφήσεις. Άρα ας πάρουμε σήμερα, φεύγοντας όλοι μας από εδώ, ότι να μην είμαστε άφρονες, να μην αγαπούμε την πλεονεξία, αλλά να αγαπούμε την ελεημοσύνη που ανοίγει τις πόρτες του Παραδείσου. Και όπως έκανε και ο Παπαφώτης, πολλές φορές ήταν πολύ μιμητής της ελεημοσύνης, πήγαινε σε κάποιον, έκανε αγιασμό. Έλεγε, δεν θα μου δώσεις χρήματα. Τρελαινόσουν εσύ. Αυτός είναι ο Άγιος. Αυτός είναι που κάνει λιμοσύνη και ζητάει χρήματα. Πήγαινε όμως στο διπλανό σπιτάκι που υπήρχε δυστυχία, που υπήρχε φτώχεια και αυτά τα χρηματάκια που του έδινε εσύ στον αγιασμό τα έδινε εκεί για να ψωνίσει μια φτωχιά οικογένεια. Σπάρουμε λοιπόν όλα αυτά και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ κατά πρώτον στον Παπαχρήστο και τα πνευματικά του παιδιά που είναι όλα του δίπλα του, αλλά και δίπλα σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους για τη μεγάλη αγκαλιά που πάντοτε με αγκαλιάζετε. Όταν έρθω στην όμορφη σας Θεσσαλονίκη, το οποίο έλεγε κάποιος πατέρας, όταν φυσήξει ο αέρας, τα όμορφα ρούχα της Παναγιάς σκεπάζουν τη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό είσαστε και όμορφοι άνθρωποι και ευλογημένοι. Η χάρη της Παναγίας να σας σκεπάζει όλους και να είσαστε όλοι ευλογημένοι. Όσο αφορά εσύ, Παπαχρήστο, ξέρεις ότι σε περιμένω να κάνουμε την πανήγυρη του Αγίου Αντωνίου με την παρέα σου όλη και να σας υπεδεχτώ με μια μεγάλη και ζεστή αγκαλιά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλημέρα σας, η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σε εμάς και ένα μεγάλο μπράβο, τι να πω, μια κάθε ευλογία να έχουν οι όμορφοι ψάλτες εδώ που ψένουν και μας ανεβάζουν στον ουρανό και να ευχαριστήσω και τον Γκαλικέλο τον Αντωνάκη που τόσο με αγαπώ και τον περιμένω να ψάλλει του Αγίου Αντωνίου στο χωριό μου στην Πανίγυρη. Να, θα πέσω κάτω εγώ. Να είστε καλά την Παρασκευή, θα το Σάββατο πρώτο Θεό. Θα είναι για εξομολόγηση. Και τώρα μετά όποιος θέλει, μένει.